Τώρα, σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, θα πάμε να καλησπερίσουμε για να δούμε τα θέματα της Δυτικής Μακεδονίας, τον συνάδελφο δημοσιογράφο, τον καλεσμένο και σήμερα στο δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του West, τον Θεόφιλο τον Παπαδόπουλο. Καλησπέρα, Θεόφιλε. Καλησπέρα, Δημήτρη. Καλησπέρα στους φίλους τηλεθεατές. Και να δούμε όλη την επικαιρότητα, ξεκινώντας από τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από την ΔΕΗ. Η συνάντηση φορέων πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί με στόχο τη δημιουργία ενός συντονιστικού οργάνου που θα αναλάβει όλα όσα αφορούν το συλλαλητήριο της Παρασκευής. Θα δούμε και στην πορεία όλες τις τοποθετήσεις των φορέων, των συνδικαλιστών και των δημάρχων, αναλυτικά ποια ήταν τα θέματα που βγήκαν από αυτή την συνάντηση. Ναι, πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί μια πολύωρη διαδικασία των φορέων, η οποία είχε σαν κεντρικό θέμα το συλλαλητήριο, το οποίο πρόκειται να πραγματοποιηθεί μεθαύριο Παρασκευή στις 6 το απόγευμα στην κεντρική πλατεία της Πτολεμαϊδας, που ένα συλλαλητήριο που θα διατρανώσει την αντίθεση της τοπικής κοινωνίας ενάντια στην πώληση των λιλινικών μονάδων της ΔΕΗ. Ουσιαστικά ενάντια στην απαξίωση και στην υποβάθμιση της δημόσιας επιχείρησης ηλεκτρισμού, που χρόνια ολόκληρα έχει συνδεθεί με την ανάπτυξη της περιοχής και την ανάπτυξη της οικονομίας, όχι μόνο στη Δυτική Μακεδονία, αλλά και γενικά στη χώρα. Η σημερινή σύσκεψη, Δημήτρη, είχε το εξής χαρακτηριστικό. Καταρχάς, είχε πολλές απουσίες από ανθρώπους του πρώτου βαθμού αυτοδιοίκησης. Ίσως και στο δεύτερο βαθμό υπήρχαν ελλείψεις, σύμφωνα με αυτά που είδαμε. Πολλοί ήταν εκείνοι οι περιφερειακοί σύμβουλοι, οι οποίοι δεν δώσαν το παρόν. Αυτό δεν σημαίνει κάτι, με δεδομένο το ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή μια αίσθηση προς τα έξω στην τοπική κοινωνία ότι πρέπει να διατρανώσουμε την αντίθεσή μας με τον πιο δυναμικό τρόπο, ότι είμαστε ενάντια στην πώληση της ΔΕΗ, γιατί σε διαφορετική περίπτωση αυτός ο τόπος, αυτή η περιοχή θα οδηγηθεί στην φτωχοποίησή της μέσα σε πάρα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Αυτό είναι το ζητούμενο. Τώρα, ορίστηκε η Συντονιστική Επιτροπή, το συντονιστικό όργανο, το οποίο θα διαχειριστεί όλη αυτή τη διαδικασία, δηλαδή θα κινητοποιήσει τους φορείς, τους συλλόγους, αλλά τους πολίτες και την κοινωνία γενικά, να δώσει ένα μεγάλο παρόν σε αυτό το συλλαλητήριο, έτσι ώστε τα μηνύματα να είναι πολλαπλά και σε συγκεκριμένους αποδέκτες. Αυτό το οποίο δυστυχώς δεν έχω δει, Δημήτρη, είναι το ότι μέχρι σήμερα ποτέ μα ποτέ, εκτός από την κυρία Ζεμπιλιάδου, που είναι προς τιμή της, δεν δημοσιοποιήθηκε μια συγκεκριμένη οργανωμένη πρόταση όσο αφορά το διεκδικητικό μας πλαίσιο. Μάλιστα. Από πού πρέπει να ξεκινάει, γιατί πρέπει να ξεκινάει από εκεί. Άρα λοιπόν έπρεπε να έχουμε ένα στρατηγικό ιεραρχικημένο σχέδιο, το οποίο θα είναι συγκεκριμένο και στο οποίο, το τονίζω και δίνω έμφαση, θα έπρεπε να είχε δεσμευτεί ακόμη από την περασμένη Παρασκευή που μας επισκέφθηκε ο Υπουργός Ενέργειας, ο κ. Σταθάκης. Δυστυχώς κάτι τέτοιο δεν πραγματοποιήθηκε. Μείναμε μόνο στα ψηφίσματα και αυτά από την πλευρά τους έχουν τη δυναμική τους. Αλλά άλλο να έχεις μια συγκεκριμένη πρόταση και δεσμεύσεις, και άλλο να μην δεν έχεις. Ωραία, θα δούμε κιόλας τι θα γίνει την Παρασκευή. Έχουμε και το συλλαλητήριο. Φυσικά αποφασίστηκαν πολλά. Θα δούμε στη συνέχεια όλες τις τοποθετήσεις των φορέων. Δημιουργήθηκε και μια συντονιστική επιτροπή. Δεν ξέρω αν έχουμε και τα ονόματα τη συντονιστική επιτροπή. Όχι, δεν τα έχουμε, γιατί νομίζω ότι στο μεγαλύτερο μέρος συμμετέχουν ένας μεγάλος αριθμός περιφερειακών συμβούλων. Συμμετέχουν οι δήμαρχοι Κοζάνης και Πτολεμαϊδας, οι κύριοι Ιωαννίδης και Ζαμανίδης. Συμμετέχουν τα σωματεία, ο κύριος Μόσκου και ο κύριος Θεοχάρης. Νομίζω ότι ουσιαστικά υπάρχει μια έτσι εκπροσώπηση η οποία κινείται σε ένα σωστό πλαίσιο. Θα δούμε και τα σχετικά ρεπορτάζ με τις τοποθετήσεις και θα τα δούμε και εκεί αναλυτικά. Τώρα να πούμε ότι καταδέχθηκε χθες και η προσφυγή κατά του ελληνικού δημοσίου στη διαδικασία πώλησης του ΑΔΜΕ από την Γενόπ, Θεόφιλε. Ναι, να το δούμε αυτό. Κατατέθηκε η προσφυγή από την Γενόπ ΔΕΗ στο Ευρωδικαστήριο. Μια προσφυγή που αφορά, είναι ενάντια στο ελληνικό δημόσιο και αφορά την διαδικασία πώλησης του ΑΔΜΕ. Την κατέθεσε χθες και τα σωματεία μέλη της στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στο Στρασβούργο για την ενσωματωμένη ασφαλιστική περιουσία των εργαζομένων και των συνταξιούχων. Να πω ότι το προηγούμενο διάστημα είχαμε μια απόφαση από το εσωτερικό της χώρας, όπου κατά οριακή πλειοψηφία απέρριπτε αυτή τη διαδικασία. Έτσι λοιπόν, η απόφαση για την προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ελήφθη από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας τον περασμένο Ιανουάριο, μετά την απορριπτική απόφαση που είχαμε στο Συμβούλιο της Επικρατείας επί της αίτησης ακύρωσης της διαγνωστικής διαδικασίας για την πώληση του ΑΔΜΕ. Για την Γενόπ ΔΕΗ και τα σωματεία μέλη της είναι ζήτημα αρχής και ευθύνης για να γίνουν τα δέοντα στη βάση του σεβασμού της ασφαλιστικής περιουσίας που δημιουργήθηκε από τις ασφαλιστικές εισφορές που κατέβαλαν επί σειρά ετών στον εργοδότη, βλέπετε, οι χιλιάδες εργαζόμενοι και συνταξιούχοι της επιχείρησης. Να πούμε, Δημήτρη, ότι αυτό το θέμα σε σχέση με τον ΑΔΕΗ δημιούργησε πολλούς κραδασμούς στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας και κυρία στην παράταξή της στη ΔΑΚΕ, με αφορμή την τοποθέτηση την οποία
στην οποία προέβη ο κύριος Καραλευθέρης, ο Παντελής Καραλευθέρης, ο οποίος είναι. Και υπάρχει ηχητικό ντοκουμέντο το οποίο ανέβασε από το Δημοτικό Συμβούλιο Ορδέσμα, το κοζάν.gr, που το λέει μέσα ο κύριος Καραλευθέρης. Σωστά. Εκπρόσωπος των εργαζομένων στην διοίκηση της ΔΕΗ, όπου δήλωσε ότι θα πρέπει να απολυθεί το 100% του ΕΡΜΙΕ, υλοποιώντας έτσι ένα μέρος της συμφωνίας που επιζητούν από την πλευρά τους οι δανειστές. Αυτό, όπως ήταν αναμενόμενο, δημιούργησε πολλά προβλήματα. Υπήρχε μεγάλη ένταση και συγκεκριμένα δεν είναι λίγοι που στο εσωτερικό της Δάκης ζητούν να παραιτηθεί ο κύριος Καραλευθέρης. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει τις επόμενες μέρες, αλλά από μόνο ότι αυτό δημιουργεί πρόβλημα. Τώρα, έχουμε πολλά ψηφίσματα. Ναι, θα τα δούμε τα ψηφίσματα πολλών τοπικών φορών ενάντια στην πώληση της ΔΕΗ. Να σωστά τα δούμε και αυτά. Ξεκινάμε λοιπόν πρώτα από το κείμενο το οποίο δόθηκε στη δημοσιότητα και αφορά τον Εμπορικό Σύλλογο Εορδέας, ο οποίος έχει ένα τίτλο. Κλείνουμε τα ένα απόγευμα για να μην κλείσουμε οριστικά. Η ΔΕΗ στηρίζει και θα πρέπει να συνεχίζει να στηρίζει τις επιχειρήσεις μας. Κάθε πιθανή αποδυνάμωση αυτού του εργοδότη μας είναι πολύ σημαντικό. Ναι, ναι. Βλέπουμε ότι ο εμπορικός κόσμος αποκαλεί τη ΔΕΗ ότι είναι ένας εργοδότης τους. Και είναι αυτό η πραγματικότητα. Θα σημαίνει την κατάρρευση και την αποδύναμωση κάθε τοπικής επιχείρησης. Πρέπει να εναντιωθούμε και μόνον ενωμένοι θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε και να πολεμήσουμε κάθε υποβάθμιση της πόλης και των επιχειρήσεών μας. Γι' αυτό τον λόγο λοιπόν καλούμε τα μέλη μας να συμμετέχουν την Παρασκευή και ώρα 6 το απόγευμα στο συλλαλητήριο που θα πραγματοποιηθεί στην πλατεία της πόλης μας. Θυσιάζουμε το βασικότερό μας αγαθό, που είναι το εισόδημά μας, σήμερα για να έχουμε μέλλον, αύριο και προοπτική. Κλείνουμε τα καταστήματά μας το απόγευμα της Παρασκευής και συμμετέχουμε στο συλλαλητήριο ενωμένοι και δυναμικά για να έχει ο τόπος μας μέλλον. Είναι πολύ σημαντικό, νομίζω, και αυτό από μόνο του δίνει όλο το κλίμα που θα δημιουργηθεί. Επίσης, έχουμε ένα ψήφισμα από την πλευρά της εκτελεστικής γραμματείας του Νομαρχιακού Τμήματος ΑΔΔ Κοζάνης με αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις για τη ΔΕΗ. Η εκτελεστική γραμματεία του Νομαρχιακού Τμήματος ΑΔΔ Κοζάνης σε συνεδρίασή της στις 4 Τετάρτου 2017 ομόφωνα εξέδωσε το παρακάτω ψήφισμα με αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις για τη ΔΕΗ. Ψήφισμα. Ο δημόσιος πλούτος είναι περιουσία του ελληνικού λαού και δεν εκποιείται. Οι παράλογες απαιτήσεις των δανειστών και η επέλαση των εργολάβων καταλύουν κάθε έννοια δημόσιου αγαθού και συνιστούν ολομέτωπη επένδυση στην πλειονότητα του ελληνικού λαού. Το Νομαρχιακό Τμήμα ΑΔΔ εκφράζει την αντίθεσή του στο ξεπούλημα της ΔΕΗ και καλεί τους εργαζόμενους να δώσουν το δυναμικό παρόν στο παλαϊκό συλλαλητήριο που διοργανώνεται στην πόλη του Τολεμαϊδά την Παρασκευή 7 Απριλίου και ώρα 6 το απόγευμα. Ανάλογη είναι η κινητικότητα που υπάρχει στο σύνολο των φορέων της Δυτικής Μακεδονίας, αλλά θα πρέπει να σταθούμε κυρία στο ότι εκτός από την συστράτευση που υπάρχει, στην Παρασκευή θα βρίσκονται στην Κοζάνη η πρώην βουλευτής, η κυρία Ραχίλ Μακρύ, εκπροσωπώντας το μέτωπο νίκης, το νέο πολιτικό φορέα, τον οποίο ανήκειλε 25 Μαρτίου από σημειολογικά από το Μελιδόνι της Κρήτης, αλλά και ο επικεφαλής της Λαϊκής Ενότητας, ο κύριος Λαφαζάνης. Αυτό από μόνο του προσδιορίζει, θα βέβαια. Θα είναι εκεί, θα είναι στο συλλαλητήριο και ο κύριος Λαφαζάνης. Και μία δυναμική με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Δεν ξέρω, έχουμε άλλα ψηφίσματα, όχι. Όχι, ωραία. Τα δίνουμε έτσι. Δώσαμε ειδικτικά, υπάρχουν πάρα πολλά. Δεν μπορούμε να τα παρουσιάσουμε όλα αναλυτικά, αλλά όλοι κινούνται σε αυτό το πλαίσιο. Θα πρέπει να δοθεί ένα ισχυρό παρόν και ένα ισχυρό μήνυμα σε όλους. Έτσι και αυτό φαίνεται. Να μείνουμε στη ΔΕΗ, όπου σε νέο διαγωνισμό για τα λιγνητικά κοιτάσματα της Βέβης θα προχωρήσει το Υπουργείο. Αυτό δημοσιοποίησε ο Υπουργός Ενέργειας, ο κύριος Γιώργος Σταθάκης. Αλλά είχαμε και μια αντίδραση σήμερα από τον πρόεδρο της ΔΕΗ, τον κύριο Παναγιωτάκη. Θα τα δούμε όλα. Την πρότασή του να μην φέρει ποτέ στη Βουλή προσκύρωση τη σύμβαση που είχε συνάψει το 2014 το Υπουργείο Ενέργειας με την πλειοδότρια εταιρεία Actor για την εκμετάλλευση του κοιτάσματος της Βέβης και αντίθετα να προχωρήσει νέο διεθνή διαγωνισμό, δημοσιοποίησε ο Υπουργός Ενέργειας Γιώργος Σταθάκης. Η δημοσιοποίηση έγινε με ανακοίνωση διάψευσης δημοσιεύματος που αναφέρουν στη συμφωνία της ΔΕΗ με την κινέζικη CIMEC για τη μονάδα μελίτη Δίβο 2, όπου μεταξύ των άλλων ο κ. Σταθάκης αναφέρει. Το Υπουργείο διευκρινίζει ότι το τμήμα του κοιτάσματος της Βέβης, το οποίο έχει παραχωρηθεί με αδιαφανείς διαδικασίες σε ιδιώτες χωρίς διεθνή διαγωνισμό, θα επαναπροκηρυχθεί με νόμιμο τρόπο. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι υπάρχει πρόβλημα. Μάλιστα. Στον αντίποδα τώρα έχουμε μια δήλωση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της ΔΕΗ, του κ. Παναγιωτάκη, ο οποίος ουσιαστικά δεν έρχεται σε αντίθεση με τα λεγόμενα του Υπουργού, του κ. Σταθάκη, απλά θέλει να επισημάνει το εξής. Τη βεβαιότητα του ότι το σχέδιο Μελίτη παραμένει ζωντανό, ότι θα προχωρήσει και ότι χαίρει της απόλυτης στήριξης του Πρωθυπουργού, εκφράζει μέσω της ηλεκτρονικής εφημερίδας Energy Press ο πρόεδρος της ΔΕΗ Μανώλης Παναγιωτάκης. Αναγνωρίζει τη σημασία της ανακοίνωσης Σταθάκη να προχωρήσει σε νέο διαγωνισμό για την εκμετάλλευση του κοιτάσματος της Βέβης. Εκτιμά ωστόσο ότι δεν επηρεάζει την κεντρική πολιτική της κυβέρνησης για συνεργασία με τους Κινέζους της CIMEC στη δημιουργία της Μελίτης 2, θυμίζοντας τα λόγια του Πρωθυπουργού ότι αυτή αποτελεί
ψήφο εμπιστοσύνης για την ελληνική οικονομία. Μάλιστα. Νομίζω ότι αυτό τα λέει όλα. Είναι ένα κομμάτι, ένα απόσπασμα από τη δήλωση στην ηλεκτρονική εφημερίδα Energy Press του κ. Παναγιωτάκη, ο οποίος βάζει τα πράγματα σε μία σειρά και δείχνει, ας πούμε, να είναι πιο αισιόδοξος από ό,τι δηλώνει ο κ. Σταθάκης. Ωραία. Και να πάμε και σε ένα άλλο θέμα. Όχι, έχουμε κι άλλο. Ερχόμαστε όμως σε αυτό το παιχνίδι και τώρα έχουμε μία δήλωση η οποία συζητιέται και συζητιέται πολύ έντονα. Είναι αυτή του Προέδρου του ΣΕΒ, του κ. Θεόδωρου Φέσα, ο οποίος φοβάται για ξαφνικό θάνατο της ΔΕΗ. Συγκεκριμένα, τον κόδωνα του κινδύνου για μια πιθανή κατάρρευση της ΔΕΗ κρούει μιλώντας στο capital.gr ο πρόεδρος του ΣΕΒ Θεόδωρος Φέσας. Κινδυνεύουμε να έχουμε εκπλήξεις που δεν θα μπορούμε να ελέγξουμε, λέει. Κινδυνεύουμε να ζήσουμε σκηνές Λατινικής Αμερικής. Ηλεκτρικό ρεύμα με δελτίο, με δόσεις σε ορισμένες ώρες την ημέρα. Ο Θεόδωρος Φέσας το λέει πιο τεχνοκρατικά. Εννοώ ότι κάποια στιγμή το καλοκαίρι, με την αύξηση της ζήτησης, η ΔΕΗ δεν θα μπορεί να εγγυηθεί την αδιάλειπτη παροχή ενέργειας όπως την ξέρουμε σήμερα. Χρειάζεται εδώ και τώρα μια ριζική αναμόρφωση της αγοράς στον τομέα της ενέργειας. Είναι η παρέμβαση του Πρόεδρου του ΣΕΒ στο Μανώλη Καψή, την οποία θα τη δούμε αύριο στα δελτία ειδήσεων της δηλώσεις του. Θα μεταδώσουμε τη συνέντευξή του. Είναι νομίζω, πολύ σημαντική. Αυτό νομίζω από την πλευρά του λέει πάρα πολλά. Βέβαια. Άρα λοιπόν θα πρέπει είναι να. Οι τοπικοί φορείς και κύρια η περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας να αναλάβει όλες εκείνες τις πρωτοβουλίες και να βγάλει την περιοχή από το τέρμα το οποίο βρίσκεται. Να ακουστούμε, Θεόφιλε, γιατί άμα γίνει το συλλαλητήριο την Παρασκευή, μόνο για να γίνει και δεν ακουστούν οι φωνές, δεν ακουστούν αυτές οι διαμαρτυρίες, τι θέλουμε και το κάνουμε, δεν υπάρχει άλλος λόγος. Σωστά. Να κλείσουμε τώρα. Υπεγράφει χθες και από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας άδεια λειτουργίας του χώρου υγειονομικής ταφής υπολοιμάτων στο νότιο πεδίο του λιγνοτριχείου Πτολεμαΐδες. Να έχουμε την άδεια λειτουργίας του χώρου υγειονομικής ταφής υπολοιμάτων που περιλαμβάνεται στις κεντρικές εγκαταστάσεις ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και βρίσκεται στο νότιο πεδίο του λειτουργείου Πολεμαδές ΔΕΗ στα όρια των Δήμων Κοζάνης και Ορδέας της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, έλαβε η ΕΠΑΔΗΜ ΑΕ φορέας λειτουργίας της Μονάδας Μηχανικής και Βιολογικής Επεξεργασίας Αστικών και Στερεών Αποβλήτων, το γνωστό ΣΔΙΤ, της διάδημα, ενώ την άδεια υπέγραψε χθες ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Θεόδωρος Καρυπίδης. Να θυμίσουμε, Δημήτρη, ότι το συγκεκριμένο θέμα είχε δημιουργήσει τεράστια προβλήματα όσο αφορά την αρχική στάση του Περιφερειάρχη του Θοδωρή Καρυπίδη, η οποία ήταν αρνητική. Τελικά πίστηκε στην πορεία, με αποτέλεσμα τώρα να είναι όλα έτοιμα για την έναρξη μιας δοκιμαστικής λειτουργίας του χώρου υγειονομικής ταφής. Αυτό είναι στα θετικά.